Καταρχάς, καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλουμε να μας μιλήσετε για την αυριανή ενημερωτική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται εδώ στην Τρίπολη μας. Αφορά τον καρκίνο του μαστού και θέτουμε και ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί μας σοκάρατε με αυτό που ακούσαμε, για το αν πρόκειται τελικά για αυστηρά μόνο γυναικεία υπόθεση. Λοιπόν, καταρχάς, με αφορμή την αυριανή ημέρα, η οποία είναι η ημέρα παγκοσμίως κατά του καρκίνου, οργανώσαμε μια εκδήλωση η οποία διεξάγεται στο Μένταλον ξενοδοχείο και ώρα 6.30, μια ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού. Απαντώ αμέσως στο ερώτημά σας και σας λέω ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Ο καρκίνος του μαστού αφορά και στους άντρες, βεβαίως, σε σαφώς μικρότερο ποσοστό. Τι εννοώ? Εάν μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της ζωής της διατρέχει ένα κίνδυνο του να νοσήσει από καρκίνο του μαστού μία στις οκτώ, γιατί αυτός είναι πλέον ο κίνδυνος, μία στις οκτώ, η αντίστοιχη αναλογία για τους άνδρες είναι ένας στους χίλιους. Όταν το ακούν αυτό οι άνδρες μου λένε εντάξει, και θα είμαι εγώ ο ένας στους χιλίους. Θέλω να πω το εξής, ότι τους αριθμούς οφείλουμε να τους διαβάζουμε πάντα με δύο όψεις. Το ένας στους χίλιους είναι πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά εάν μας τύχει, για εμάς είναι το 100%. Μην σας αυτό, πω και το 1000%. Ακριβώς, και το 1000%. Λοιπόν, οι άνδρες πράγματι διατρέχουν αυτό το μικρό κίνδυνο. Το δυσάρεστο με τους άνδρες είναι ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει η ενημέρωση ότι οι άνδρες, αν θέλετε, κινδυνεύουν και από αυτήν την νόσο, και εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει και ευαισθητοποίηση και δεν υπάρχει και πρόληψη, οι περισσότεροι από τους άνδρες όταν διαγιγνώσκονται συνήθως σε προκυχωρημένο στάδιο, δηλαδή έχουν δώσει μεταστάσεις. Ναι. Το μήνυμα δηλαδή είναι το εξής. Για όλους τους άνδρες ακροατές μας, εάν πιάνετε κάτι στο μαστό σας, μην θεωρείτε ότι είναι κάτι εντελώς αθώο. Διερευνήστε το. Και προς Θεού, δεν θέλω να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Μην πούμε ότι όταν πιάσετε κάτι είναι καρκίνος. Δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι όταν πιάσετε κάτι ή εάν πιάσετε κάτι, επισκεφτείτε το γιατρό σας. Το γιατρό σας, τον οικογενειακό, τον παθολόγο σας, τον οποιονδήποτε. Το έχω ξαναπεί. Δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα από γιατρούς δεν πάσχουμε. Το θέμα είναι να κάνουμε τους αρρώστους να φτάσουν μέχρι το γιατρό τους. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά αποκλειστικά το γυναικείο φύλλο σαν νόσος. Mm-hmm. Σαν συνέπεια, σαν κατάσταση, σαφώς αφορά και ένα ευρύτερο περιβάλλον. Mm. Έχουν γίνει αρκετές εκστρατείες. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς βλέπουμε αρκετά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να είναι ευαισθητοποιημένη. Ευτυχώς υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες προβάλλουν συχνά διαφημιστικά μηνύματα τόσο σε τηλεοπτικούς δέκτες, όσο και στο διαδίκτυο, όσο και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωσης. Έχω λάβει το μήνυμα ότι τελικά περισσότερες γυναίκες έχουν αρχίσει και ασχολούνται με τον εαυτό τους, αγαπούν τον εαυτό τους, άρα και ευτυχώς προλαμβάνουν σε αρκετά πρώιμα στάδια την νόσο του καρκίνου του μαστού. Όμως το να ακούμε ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά τελικά και το ανδρικό φύλο, είναι κάτι που μας ξαφνιάζει τουλάχιστον. Ένας άντρας ο οποίος έχει φυσιολογικό αντρικό στήθος, έχει τις ίδιες πιθανότητες να προσβληθεί από καρκίνο του μαστού με έναν άνδρα που έχει μια διαφορετική διάπλαση του συγκεκριμένου σώματος? Οι παράγοντες κινδύνου, σας απαντώ, καταρχήν όχι, αλλά το απόλυτο στην ιατρική δεν υπάρχει, πρέπει να ξέρετε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι απόλυτο ότι ένας άνδρας που έχει φυσιολογικό στήθος δεν θα προσβληθεί από καρκίνο του μαστού. Από εκεί και πέρα, ορισμένοι από τους παράγοντες κινδύνου που, αν θέλετε, αυξάνουν την πιθανότητα του να νοσήσει ένας άνδρας, είναι η παχυσαρκία. Ναι. Θα δείτε αρκετούς άνδρες που να έχουν παχύσαρκους, να έχουν αρκετά μεγάλο στήθος. Το στήθος αυτό δεν μεγαλώνει λόγω της παχυσαρκίας. Όχι. Η παχυσαρκία σημαίνει μεγάλη, αν θέλετε, ποσότητα λιπόδους ιστού, λίπους. Το λίπος από μόνο του,
αποτελεί μία παραγωγή έκρησης ιστρογόνων. Άρα, οι παχύσαρκοι άνδρες με το λίγο μεγάλο στήθος έχουν αυξημένα επίπεδα ιστρογόνων στον οργανισμό τους. Ναι. Γι' αυτό και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο του μαστού. Επίσης, οι άνδρες οι οποίοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Το αλκοόλ, το πρώτο όργανο το οποίο βλάπτει είναι το ύπαρ, το σηκώτι. Mm-hmm. Έτσι, που μπορεί να οδηγήσει μέχρι την κύρωση. Αυτή η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του ύπατος, γιατί στην κύρωση το ύπαρ αλλάζει, παίρνει άλλη μορφή από την φυσιολογική, επίσης αποτελεί μία αιτία μέσα από διάφορους βιοχημικούς μηχανισμούς, δεν θα τους αναλύσουμε, να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό ιστρογόνων στο σώμα. Άρα μεγαλύτερο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού στους άνδρες. Μάλιστα. Και τέλος, ένας από τους σημαντικούς παράγοντες είναι η ηλικία. Δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών που έχουν νοσήσει με καρκίνο του μαστού είναι μεγαλύτερη των 68 ετών. Έτσι. Θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα το οποίο ίσως να ακουστεί αφελές, αλλά επειδή με αυτά που ακούω συνειρμικά πάει εκεί η σκέψη μου. Διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο οι άνδρες που έχουν γεννηθεί με κάποια ορμονικά, με κάποιες ορμονικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους? Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι γέρνουν προς την θηλυκή πλευρά ορμονικά πλέον, γενετικά. Υπάρχουν γενετικά σύνδρομα, ναι, ναι, τα οποία συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα για καρκίνο του μαστού. Ναι. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ότι ο καρκίνος του μαστού δεν αφορά αποκλειστικά το γυναικείο φύλο, αφορά και το ανδρικό, σαφώς σε μικρότερο ποσοστό, αλλά όπως είπατε κι εσείς, ας μην είμαστε εμείς αυτό το ποσοστό. Και για να μην είμαστε εμείς αυτό το μικρό ποσοστό, πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι απέναντι στην πιθανότητα του να νοσήσουμε και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αδιαφορούμε στο σύμπτωμα το οποίο θα δούμε. Να περάσουμε γενικώ το μήνυμα λοιπόν ότι σε ό,τι έχει να κάνει με νόσους, με ασθένειες, ας μην πιστέψουμε ποτέ ότι εμείς θα είμαστε η εξαίρεση. Έχω ένα μότο. Το λέω συχνά. Και όταν το λέω καμιά φορά ξενίζει. Είναι λοιπόν το εξής. Ο καλύτερος γιατρός για το μαστό σας είστε εσείς οι ίδιοι. Και το πιστεύω αυτό. Και τι εννοώ? Ο καλύτερος γιατρός για το μαστό σας είστε εσείς οι ίδιοι, γιατί εσείς και μόνον εσείς έχετε την δυνατότητα να ακολουθείτε το πρόγραμμα πρόληψης, την ετήσια μαστογραφία σε ό,τι αφορά τις γυναίκες με σταθερότητα. Δεν υπάρχει κανένας γιατρός που θα έρθει να σας χτυπήσει το κουδούνι και να σας πει «Κοίτα, βγες έξω, ήρθε η ώρα για την ετήσια μαστογραφία σου». Ο καλύτερος γιατρός για το μαστό σας είστε εσείς οι ίδιοι, γιατί εσείς και μόνον εσείς έχετε τη δυνατότητα πρώτοι να παρατηρήσετε μία διαφορά στο μαστό και να τρέξετε στο γιατρό σας. Δεν υπάρχει κανένας γιατρός που μπορεί να βρίσκεται μέσα στο σπίτι σας κάθε μέρα να σας εξετάζει. Η ιατρική έχει πάρα πολλά μέσα και αν θέλετε, ειδικότερα για τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερα μελετημένους καρκίνους. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλές συνιστώσεις στη θεραπεία. Δεν είναι μόνο χειρουργείο η θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Η ιατρική λοιπόν έχει πάρα πολλά μέσα. Το να έχουμε τα μέσα και να μην το χρησιμοποιούμε, είμαστε στο μηδέν. Οι άνθρωποι είμαστε αυτοί που έχουμε τη δύναμη να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα. Οι γιατροί είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Εσείς έχετε τη δύναμη να έρθετε σε εμάς και να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες θεραπείας που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Άρα το μήνυμα είναι ένα. Εξεταστείτε. Εξεταστείτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Προσωπικά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ενέτη 2017 υπάρχει γυναίκα η οποία να μην έχει ακούσει έστω και μία φορά στη ζωή της ότι οφείλει να κάνει μαστογραφία. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν υπάρχει. Άρα, δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης αυτό το στο οποίο οφείλεται η καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Είναι ο φόβος. Ο φόβος του να μην μου πει ο γιατρός ότι έχω κάτι. Αν θέλετε, η πεποίθηση ότι εγώ είμαι
αλόβητη από οτιδήποτε κακό. Αυτό όμως δεν είναι η αλήθεια. Ο φόβος είναι αυτός που σκοτώνει. Η διάγνωση του πρώιμου καρκίνου του μαστού δεν σκοτώνει. Ο πρώιμος καρκίνος του μαστού πλέον δεν σκοτώνει. Η άγνοια σκοτώνει. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητηθούν αύριο στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιείται, να ξαναπούμε μία φορά, στο Menalon Resort, εδώ στην πλατεία Άρεος, στην Τρίπολη μας, 6:30 το απόγευμα, ελεύθερη είσοδος, έτσι. Ελεύθερη, βέβαια. Θα αναφερθείτε σε κάποια θέματα, θα αναφερθείτε στο προληπτικό έλεγχο. Λοιπόν, τα θέματα τα οποία θα θίξουμε, ναι, αύριο, και τα οποία θα θίξουν ομιλητές, συνάδελφοι που θα τιμήσουν με την παρουσία τους στην εκδήλωση, είναι τα εξής. Πρώτον, η πρόληψη. Πότε πρέπει μια γυναίκα να ξεκινήσει τον προληπτικό της έλεγχο και ανάλογα με την ηλικία της, σε τι προληπτικό έλεγχο πρέπει να υποβληθεί. Έτσι. Δεύτερον, η κυρία Παντουριά, η οποία είναι ελέκτρωσης τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα θίξει ένα θέμα που, το οποίο είναι σχετικά νέο στον καρκίνο του μαστού, που είναι η μαγνητική μαστογραφία. Ναι. Πότε πρέπει να κάνουμε μαγνητική μαστογραφία, εάν πρέπει να κάνουμε μαγνητική μαστογραφία και, εν πάση περιπτώσει, εάν η μαγνητική μαστογραφία την αντικαταστήσει την απλή μαστογραφία. Απαντώ από τώρα εγώ όχι. Τρίτον, η κυρία Φωστήρα, η οποία είναι μια βραβευμένη γενετίστρια για την έρευνά της πάνω στον καρκίνο του μαστού και τα μεταλλαγμένα γονίδια, θα μας δώσει μέσω απλών παραδειγμάτων του ποιες οδηγίες για το ποιες γυναίκες πρέπει να υποβληθούν σε γενετικό έλεγχο. Τέταρτον, ο κύριος Μπουρνάκας, ψυχίατρος, θα θίξει ένα θέμα πάνω στο οποίο τουλάχιστον εγώ είμαι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένη. Ποιο είναι αυτό? Πώς πρέπει μία γυναίκα να χειριστεί το άκουσμα της είδησης ότι πάσχει από καρκίνο μαστού? Και δεύτερον, πώς πρέπει η οικογένειά της να περιβάλλει και να στηρίξει αυτήν τη γυναίκα? Έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για νέες γυναίκες, καθόλου υγιείς, οι οποίες ξαφνικά ακούν ότι έχουν καρκίνο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι πεθαίνω. Ναι. Είναι λογικό, δεν είναι κατακριτέο. Αυτό όμως το οποίο είναι για μένα και μέσα σε εισαγωγικά κατακριτέο, είναι ότι από αυτών των θεμάτων και ό,τι θέματα άπτονται στους ψυχιάτρους είναι θέματα ταμπού. Δηλαδή είναι ταμπού για μια γυναίκα να πάει στον ψυχίατρο και να πει «Είμαι θλιμμένη. Ναι. Έχασα το μαστό μου. Δεν μπορώ να διαχειριστώ». Που είναι και απόλυτα φυσιολογικό, έτσι. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, θα υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Δηλαδή προσωπικότητας, δεν ξέρω, κάτι. Ναι. Είναι ταμπού να πάει μια γυναίκα να χειριστεί το θυμό της, την άρνησή της, το πένθος της τελικά, γιατί περί πένθους πρόκειται, έτσι. Να το χειριστεί και να το, αν θέλετε, να τη βοηθήσει ένας ψυχίατρος να το διαχειριστεί. Λοιπόν, επ' αυτού του ζητήματος θα αναφερθεί ο κύριος Μπουρνάκας. Πιστεύω ότι θα είναι μια ωραία ενημερωτική εκδήλωση. Στόχος αυτής της εκδήλωσης, σας λέω, ότι είναι να απαντηθούν τα ερωτήματα που οι γυναίκες θέτουν σε εμάς στην καθημερινή μας επαφή και να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα σε απλό λόγο και κατανοητό. Και δεύτερος στόχος, ο οποίος είναι, αν θέλετε, και στόχος δικός μου, είναι να ευαισθητοποιήσουμε εκείνες τις γυναίκες που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ελέγχονται ετησίως. Μας έχετε ενημερώσει ότι θα γίνει και μία... Θα δοθούν οδηγίες για αυτοψηλάφιση, ναι. Ναι. Να το δει δηλαδή και η γυναίκα αυτό, ναι, γιατί συνήθως πάμε στον γυναικολόγο μας, ναι, μας εξετάζει, ναι, μας μιλάει, ναι, μας λέει 2-3 πράγματα. Θα δοθούν οδηγίες, αλλά, και ναι, θα μπορέσουν οι κυρίες και οι κύριοι, έτσι,
και οπτικά ναι. να συγκρατήσουν, αν θέλετε, του πώς πρέπει να γίνεται η ψηλάφιση. Η αυτοψηλάφιση. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Βάσια Ψυχογιού Σαραντοπούλου για την παρουσία της εδώ στον Αρκαδία 93,8, για τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία μας προλόγησε ότι θα ακούσουμε αύριο αναλυτικά. Πέστε μου κάτι, θα μπορέσει το ακροατήριο να θέσει ερωτήματα? Βέβαια. Η εκδήλωση αυτή είναι μια ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό. Όπως είπα και πριν, είμαστε εκεί για να απαντήσουμε τα ερωτήματα τα δικά σας. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι τελευταίο στους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του σταθμού μας. Ναι, θέλω να περάσω ένα τελευταίο μήνυμα. Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάστε. Η άγνοια είναι αυτή που σκοτώνει. Το να έχουμε κάτι και να μην το ξέρουμε και να μην το αντιμετωπίζουμε είναι αυτό που σκοτώνει. Πολύ ωραία.